ο αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση Ειρήνα Βερίτσουκ απαιτεί από τη ρωσική ηγεσία να ανοίξει ένα ανθρωπιστικό διάδρομο και να επιτρέψει την απόσυρση αμάχων από τη Μαριούπολη. Το απόγευμα τη 17η Απριλίου έληξε το τελεσίγραφο για του Ουκρανού μαχητέ και των μονάδο των ενόπλων δυνάμεων τη Ουκρανία στο έδαφο του μεταλλουργικού εργοστασίου Αζοφστάλ. Ανθρωπιστικοί διάδρομοι από του οποίου μπορούσε να βγει η περικυκλωμένη φρουρά έχουν κλείσει και δεν είναι πλέον ενεργοί. Σύμφωνα με το Πολίτικα Αέργιου, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα σημείωσε ότι μόνο τι τελευταίε 24 ώρε μαχητέ επικοινωνήσαν με το Κίεβο 367 φορές, ζητώντας άδεια να παραδοθούν, καθώς οι μονάδες δεν έχουν νερό, τρόφιμα ή φάρμακα. Αντί για απάντηση, οι μαχητέ και τα απομινάρια των Ουκρανών πεζοναυτών έλαβαν κατηγορηματική άρνηση και απειλές για εκτέλεση αν παραδοθούν. Αξιωματικοί στρατιωτικών μονάδων με εμπειρία μάχη σημειώνουν ότι υπάρχουν αρκετέ επιλογέ για την επίθεση. Η πρώτη επιλογή για επίθεση στο εργοστάσιο Αζοβστάλ είναι αρκετά απλή. Η ρωσική αεροπορία μπορεί να χρησιμοποιήσει όπλα ακριβία για να καταστρέψει βασικέ θέσει, όπου μπορούν να παραμείνουν ένοπλοι άνθρωποι. Μετά από αυτό, το πυροβολικό μεγάλου διαμετρήματο θα αρχίσει να βομβαρδίζει σε προκαθορισμένα σημεία εξόδου από τι υπόγειε κατακόμβε, τη χρήση των οποίων όλο αυτό το διάστημα είχαν οι ένοπλε δυνάμει τη ΑΡΕΒ. Υπάρχει επίση μια πολύ εύκολη επιλογή εάν οι μαχητέ των εθνικών ταγμάτων και οι πιζώντε μονάδε των ενόπλων δυνάμεων τη Ουκρανία συνεχίζουν να αντιστέκονται και απαντήσουν στα πειρά, η αεροπορία με βαρέα όπλα μπορεί να φτάσει στο Αζοφστάλ. Στο πλωστάσιο των ρωσικών βομβαρδιστικών δεν υπάρχουν μόνο βόμβε υψηλή έκρηξη, αλλά και εξειδικευμένα όπλα σχεδιασμένα μόνο για τέτοιε περιπτώσει. Η τρίτη επιλογή έχει δύο σημεία ανάπτυξη, κομψό και τραχή. Εάν οι αεροπορικέ δυνάμει επιλέξουν το πρώτο, τότε τα υπόγεια με το δίκτυο διαδρομών θα είναι σε θέση να καταστρέψει ο επιρρηχητικό πύραυλο Ντάγκερ. Δημιουργήθηκε ακριβώ για τόσο πολύπλοκε αποστολέ. Και η δύο φορέ πολεμική χρήση του πυράβλου κατά τη διάρκεια τη επιχείρηση στην Ουκρανία επιβεβαίωσε τι δυνατότητέ του κρούση. Δεν αποκλείεται μια συνδυασμένη έκδοση τη χρήση όπλων. Όπου η κατάσταση το απαιτεί, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ισχυρά όπλα και όπου είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η υποδομή, μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπλα υψηλή ακρίβεια. «Αν αποκοπούν όλες οι εξόδοι στην επιφάνεια για τις ενόπλες δυνάμεις της Ουκρανίας και τα εθνικά τάγματα, και προφανώς αυτό ακριβώς θα γίνει, υπάρχουν μόνο δύο αποτελέσματα για ένα τέτοιο σενάριο. Οι μαχητές που κρύβονται στα υπόγεια είτε θα βγουν στην επιφάνεια και θα παραδοθούν, είτε θα πεθάνουν εκεί που προσπάθησαν να κρυφτούν από το ρωσικό στρατό», αναφέρει το politica.ru. «Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε». Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.